Φίλε και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου. Αυτή εδώ είναι η ζωηρότατη Ολίβια. Και μαζί σήμερα θα διαβάσουμε το γράμμα μια κοπέλα η οποία μα στέλνει ευχάριστα νέα. Και μα στέλνει και τη φωτογραφία μιας γατίτα η οποία είναι γλυκούλα όπως και η δικιά μας η γατίτα. Όπω έχω πει στι φίλε και στου φίλου οι οποίοι βρίσκονται στο τρίτο, τέταρτο και πέμπτο επίπεδο τη συμμετοχή, πλέον δεν λαμβάνω email για να γίνονται βίντεο. Εάν όμω κάποιο που βρίσκεται στο τρίτο, τέταρτο και πέμπτο επίπεδο τη συμμετοχή θέλει να μου στείλει ένα email για να γίνει βίντεο, μπορεί να το πράξει γράφοντα τον τίτλο του email τρίτο επίπεδο τη συμμετοχή. Έτσι, φίλε, έχει γράψει τρίτο επίπεδο συμμετοχής επιτέλους ευχάριστα νέα. Καλησπέρα αγαπημένη μου Θέκλα, χαίρετε. Εύχομαι να είσαι καλά, να ξεκουράζεσαι από τη μετακόμιση και να περνάς όμορφες στιγμές με την οικογένεια και όλα τα πρόσωπα που αγαπάς. Σε ευχαριστούμε για τις ευχές. Χρειαζόμαστε τέτοιες ευχές για να ξεκουράζουμε. Χρειαζόμαστε. Ειδικά που έχουμε και νυνάκι. Θέλω ξανά να σε ευχαριστήσω για τη βοήθεια που μου έχεις προσφέρει και για τη συμβολή σου στο να κατανοήσω τι είναι η ψυχοεκπαίδευση που πάει η αγκαλιά με τον προσωπικό πνευματικό αγώνα και να τη βάλω στη ζωή μου. Ακούω τις συμβουλές σου και τη γνώμη σου για τα θέματα που αναπτύσσεις, πάντα τις σκέφτομαι και κάποιες φορές όταν νιώθω έτοιμη τις εφαρμόζω. Έτσι είναι Ολίβια, δεν σημαίνει ότι ό,τι λέμε θα το κάνουν αμέσω οι άνθρωποι. Πρέπει να τα ακούνε. <much> ναι, ναι, ναι. Πρέπει να τα ακούνε. <much> Συμφωνεί και η Ολίβια. <much> Πρέπει να τα ακούνε. Χω, 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 Ε, ποιοι λέγατε πως είναι πολύ φρόνιμη. Να την εδώ πέρα. Να την εδώ πέρα που δείχνει όλον τη στο νου. Πρέπει να τα ακούνε. Να τα σκέφτονται και όταν νιώθουν έτοιμοι τότε να τα εφαρμόζουν. Αλλά και μόνο το να τα βάζεις στο μυαλό σου και να τα σκέφτεσαι είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Γι' αυτό έχω πει πολλές φορές στα βίντεο και θα το ξαναλέω όσο, όσο α, μπορώ, ότι η καθημερινή ψυχοεκπαίδευση βοηθάει στο να κάνουμε στον εαυτό μας μία θετική πλήση εγκεφάλου. Γι' αυτό έρχομαι σήμερα να σου πω τα νέα μου που τον τελευταίο καιρό με έχουν χαροποιήσει πολύ. Ένα σύντομο recap πρώτα. Recap σημαίνει μια επανάληψη για να θυμηθώ κι εγώ αυτά που μου έχει στείλει η φίλη. Από την αρχή των σπουδών μου με βασάνιζε η μου από πανελλήνιες σε μια σχολή που δεν μου άρεσε καθόλου δυσκολεύτηκα να αποφασίσω να αφήσω τη σχολή. Παράλληλα, η αβεβαιότητα και η άγνοια του τι πραγματικά ήθελα να κάνω στη ζωή μου δυσκόλευαν την κατάσταση. Πράγματι, είναι πολύ δύσκολο πράγμα να περάσει ένα παιδί σε μια σχολή που δεν είναι αυτό που ουσιαστικά και βαθιά επιθυμεί. <μιλίου> ναι, ναι, θα διαβάσουμε την ιστορία της φίλης. Και η γατούλα και οι φίλοι και μας έστειλε φωτογραφίες της γατούλας η οποία νομίζω είναι φρόνιμη, δεν είναι σαν και Το διαζύγιο το γονιό μου στα 20 μου και ο καρκίνος της μαμάς μου δύο χρόνια μετά ήταν κάποιοι από τους παράγοντες που επιβάρυναν αρκετά την ψυχολογία μου και ενίσχυαν την αναβολή λήψης μιας απόφασης για να κάνω κάτι καλό για εμένα. Σαν καλή συνεξαρτόμενη... Ναι, θα ακούμε. Σ ακούμε. Σαν καλή συνεξαρτώμενη, έβαζα άλλους πάνω από τον εαυτό μου και η φροντίδα τους με απορρόφησε. Πάντα κάποιος θα είχε ένα πρόβλημα πιο σημαντικό από τα δικά μου. Ένιωθα από όφυλα, χωρίς πάντα να ζητείτε, να κάνω τα πάντα για τους άλλους. Το γονεοποιημένο παιδί και ο people pleaser είναι σετ, είναι σεταρισμένος, ώστε και χωρίς να το ζητάνε να νιώθει οφειλή να κάνει τα πάντα για τους άλλους. Διαγνώστηκα με αγχώδη διαταραχή και άρχισα θεραπεία. Παράλληλα, οι τύψεις που ένιωθα, επειδή οι γονείς μου με βοήθησαν οικονομικά με τη μίσθωση ενός σπιτιού σε άλλη πόλη, για σπουδές που δεν ολοκλήρωσα, με έκανα να νιώθω χειρότερα. Από τα 18 μου ασχολήθηκα με ιδιαίτερα μαθήματα ένα προσόν της φίτηση σε ανάλογη σχολή και από τα 23 μου εργάζομαι σε διάφορε δουλειέ. Από τα 23 επίση είμαι σε μια όμορφη σχέση με τον σύντροφό μου και εδώ και λίγο καιρό συγκατοικούμε. Χαίρομαι για σένα. Χαίρομαι. Χαίρομαι και που εργάζεσαι και αναλαμβάνει την ευθύνη του εαυτού σου. Χαίρομαι και χαίρομαι και για την όμορφη σχέση σου και για τη συγκατοίκηση. Τον Απρίλιο, λίγο μετά τα 28 γενέθλιά μου, έκανα επιτέλους αίτηση για να φοιτήσω στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο σε ένα τμήμα που με ενδιαφέρει και είναι ένα βήμα προς την κατεύθυνση που θέλω να πάει η ζωή μου. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Η ανακούφιση, η χαρά και η ηρεμία που ένιωσα κάνοντας αυτό το βήμα δεν περιγράφονται. Χαίρομαι πάρα πολύ για σένα. Πριν από ένα μήνα έλαβα το email που με ενημέρωσε πως η αίτηση μου έγινε αποδεκτή και τον Οκτώβριο μπαίνω επιτέλους σε ένα νέο κεφάλαιο της ζωής μου. Χαίρομαι πολύ. Συγκίνηση, ανυπομονησία και πολύ χαρά. Επιτέλους θα κάνω κάτι για εμένα. Επιτέλους χωρίς να σκέφτομαι τη γνώμη των άλλων. Χωρίς να έχω τύψεις που αυτό που κάνω δεν τους ευχαριστεί. Κανεί πια, κανεί. Όπω λε, στα βίντεο σου συχνά. Κανεί, κανεί να κάνουμε πράγματα για τους άλλου. Επιτέλους, αρχίζουμε να κάνουμε πράγματα για τον εαυτό μα. Όποιο προσπαθήσει να μου κάνει ψυχολογικό πόλεμο, βάζει με κεφαλαία του, προσπαθήσει, γιατί είναι σίγουρο ότι θα μπορέσει να κάνει απόκρουση και χαίρομαι γι' αυτό. Όποιο προσπαθήσει να μου κάνει ψυχολογικό πόλεμο, είμαι αποφασισμένη πλέον να τον βγάλω από τη ζωή μου. Έτσι δεν καθόμαστε να κάνουμε διαπραγματεύσει διαπραγματεύσεις με ψυχολογικούς κακοπίτες. Τους βγάζουμε από τη ζωή μας και ζούμε. Ζούμε. Πόσα χρόνια τρώμε από τη ζωή μας ασχολούμενοι με τους κακοπίτες μας. Φτάνει. Κάνει. Έχω μια δουλειά που δεν με ευχαριστεί, την κάνω όμως καλά και ξέρω πως είναι ένα μέσο για να βγάζω χρήματα, να ζω αξιοπρεπώς, να πληρώνω κάθε μήνα εδώ και πέντε χρόνια την ψυχοθεραπεία μου και πλέον να πληρώνω τις σπουδέ μου. Έφτιαξα τη διατροφή μου, άρχισα να γυμνάζομαι, έχω διώξει 15 κιλά και συνεχίζω. Μπράβο, μπράβο. Έχει καιρό που στέκομαι, το στέκομαι με κεφαλαία στα πόδια μου και πάλεψα πολύ γι' αυτό. Όμως δεν μου είναι αρκετό και ήρθε η ώρα να προχωρήσω με κεφαλαία το να προχωρήσω. Τώρα που άρχισα να κάνω πράγματα για μένα, μηδενίζεται ο χώρος για τις γνώμες και τις αποψάρες των άλλων. Μπράβο, κορή μου. Είμαι πολύ περί... περήφανη για σένα, πάρα πολύ. Για όλα τα παραπάνω και για άλλα πολλά, Θέκλα, ευχαριστώ. Μακάρι να ήξερες πόση δύναμη έχω πάρει από τις σύμβουλες σου. Αναφορικά, Ολίβια, κάνει κάνεις βίντεο bombing. Μακάρι να ήξερες πόση δύναμη έχω πάρει από τις συμβουλές σου, αναφορικά με τα θέματα που θίγονται στα βίντεο, αλλά και από ιστορίες άλλων φίλων που σου γράφω. Ευχαριστώ και τον εαυτό μου, αγάπη μου. Νιώθω σαν τόσο καιρό να είχα ψώσει έναν τοίχο και εγώ με τον εαυτό μου δεν ήμασταν σε επαφή. Γκρεμίζω αυτόν τον τοίχο και επιτέλους αφουγκράζομαι τις ανάγκες και τα θέλω μου. Τέλος, στέλνω πολλά φιλιά στη Γογό που είχε τα γενέθλιά της, ευχαριστούμε, και στον Νικόλα που είναι πολύ γλυκιά ψυχή. Και με αφορμή τους υπέροχους Ολίβια κελάκι σας στέλνω φωτό της δικιάς μου αγαπημένης από σήμερα το πρωί. Μοιάζεται με αυτήν την κοπέλα, αλλά αυτή η κοπέλα νομίζω ότι είναι πιο φρόνιμη από σένα. Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σου. Καλή συνέχεια. Χαίρομαι για σένα, φίλη. Χαίρομαι πάρα πολύ. Τέτοιε ιστορίε επιτυχία είναι πάρα πολύ χρήσιμε στο κανάλι μα και δίνουν δύναμη και θάρρο σε πολλού ανθρώπου οι οποίοι βρίσκονται στη διαδικασία να αλλάξουν τη ζωή του, να πάρουν τη ζωή του στα χέρια του μέσα από την ψυχοεκπαίδευση, την ψυχοθεραπεία και τον προσωπικό πνευματικό αγώνα. Και είναι πράγματι πολύ ευχάριστο να διαβάζουμε και να ακούμε ότι υπάρχουν άνθρωποι που ξεκίνησαν πριν από εμά την ψυχοθεραπεία και την ψυχοεκπαίδευση, που ξεκίνησαν τον αγώνα τους πρωτήτερα και τώρα είναι σε θέση να δώσουν τη δική τους ιστορία επιτυχίας. Επίσης θέλω να πω ότι στα 26, στα 27, στα 28 δεν είναι καθόλου αργά για να ξεκινήσει ένας άνθρωπος επιτέλους να σπουδάζει αυτό που πραγματικά επιθυμεί. Και επίση θέλω να τονίσω ότι ήταν πολύ δύσκολο για τη φίλη να χωρίσουν οι γονεί ενώ ήταν 20 ετών και η μητέρα τη μετά να διαγνωστεί με καρκίνο. Αναπόφευκτα αυτό, χωρί την κατάλληλη διαχείριση από του ενήλικες, μπορεί να οδηγήσει σε μια γονεοποίηση του παιδιού το οποίο βρίσκεται στην εφηβεία, γιατί 20 ετών βρίσκεται στην εφηβεία ένα παιδί και να το δυσκολέψει να ζήσει ουσιαστικά τη ζωή του και να του προκαλέσει και ενοχές επειδή νιώθει ότι οι γονεί μου πληρώνουν το ενίκιο του σπιτιού μου, οι γονεί μου συντηρούν ή βοηθούν στις σπουδές μου και εγώ δεν κάνω τις σπουδές μου, δεν προχωρώ με τις σπουδές μου. Με ευκαιρία σε αυτού του βίντεο θέλω να στείλω ένα μήνυμα σε όσα παιδιά σπουδάζουν κάτι το οποίο δεν τους γεμίζει, κάτι το οποίο δεν τους αρέσει καθόλου, ούτως ώστε να μην έχουν και καθόλου εσωτερικά κίνητρα για να, για να προχωρήσουμε τις σπουδές, να το σκεφτούν ότι όσο πιο γρήγορα πάρουν την απόφαση ότι εντάξει, έκανα λάθος επιλογή, για οποιοδήποτε λόγο. Εγώ έχω πει πολλέ φορέ ότι η ηλικία των 18 ετών και το 17 και το 16 δεν είναι η κατάλληλη ηλικία για να αποφασίσει κάποιο τι θα σπουδάσει. Δεν είναι πρόβλημα και δεν είναι τίποτα δύο-τρία χρόνια μπροστά στην ολόκληρη ζωή ενό ανθρώπου για να καταλάβει ότι πήρε ένα δρόμο που δεν σε εκφράζει τελικά και να διεκδικήσει να πάρει το δρόμο που σε εκφράζει. Αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη φίλη για αυτή την εμπνευστική ιστορία επιτυχίας που μας έστειλε και την μοιραστήκε μαζί μας. Mm. Έχει την αγάπη μου, καλές σπουδέ. Και επίση είναι πολύ σημαντικό που εργάζεσαι και αναλαμβάνει την ευθύνη του εαυτού σου και δεν μυρολατρεί και δεν με ψημυρεις. Είσαι power.